intro να δούμε σήμερα. Όποιος θέλει κλείνει η κάμερα, δεν μιλάει τη στιγμή που καταγράφεται. Οπότε από τώρα και μετά μπορείτε να καταγραφεί. Και ξεκινήσει και οπότε είμαστε ok. Ωραία. Η παρουσίαση μας για σήμερα είναι του Γιάννη. Intro Concurrency Go, του Michalis Go Batteries Included και του Vangelis Developing within a Microservice Architecture with Go. Πάμε λίγα από DevStaff, την κοινότητά μας. Το σκοπό έχει να φέρει ανθρώπους που είναι παθιασμένοι με την τεχνολογία κοντά ο ένας τον άλλον και με το software development. Και είναι αυτό που λέμε η κοινότητά μας, η κοινότητά σας. Τώρα, τι εννοούμε με τον όρο community, κοινότητα, εννοούμε ότι δεν έχουμε τίτλους, γραμματείς, προέδρους, φαρισαίους, όπως λέω συχνά, δεν έχουμε εκλογές, που σημαίνει δεν έχουμε εκπρόσωπους, επίσημα τουλάχιστον, και η κοινότητα είναι ανοιχτή, όπως και το open source. Και βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια παγίδα στο open source και ποια είναι αυτή, είναι η ενεργή συμμετοχή. Πώς συμμετέχουμε στην κοινότητα, στο DevStaff. Έχουμε κανάλι στο Slack, οπότε συμμετέχουμε εκεί, έχουμε GitHub, ανοίγουμε ένα issue, ένα PR με τα θέματα που μας απασχολούν και συμμετέχουμε στα org meetups και πάμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα για τα meetups. Γίνονται κάθε δεύτερη Παρασκευή του κάθε μήνα. Εκεί μπορείτε να παρακολουθείτε φυσικά, να προτείνετε θέματα και να ψηφίζετε τα θέματα για τα επόμενα meetups. Στο meetup.com μας παρακολουθείτε για να γίνεστε notified για νέα events, κάνετε τα RSVP για να ξέρουμε πόσοι ακριβώς θα έρθουν στο κάθε event και γενικά στέλνετε μέσα από την πλατφόρμα αυτή το feedback για τα meetup μας. Παράλληλα υπάρχει το κανάλι, όπως είπαμε, υπάρχει το repo στο GitHub, όπου εκεί μπορεί να μπει κανείς να ανοίξει ένα issue για οποιοδήποτε θέμα, να πει το οτιδήποτε τον απασχολεί όσον αφορά στην κοινότητα και ακόμα και σε θέματα προγραμματιστικά κλπ. Πώς ψηφίζουμε τώρα για τα θέματα. Το org team συλλέγει διάφορα θέματα από την κοινότητα, επιλέγει αυτά που είναι τα πιο υποσχόμενα και τελικά στέλνουμε ένα link, κάνουμε ένα poll με τα κορυφαία, με τα top 5 και ψηφίζουμε όλοι στο meetup.com για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα meetups, τι θεματολογία θα υπάρχει στα επόμενα meetups. Και μετά ξεκινάμε, η org team ξεκινάει να πάει να μαζέψει speakers, να βρει speakers και να ετοιμάσει το event για τους επόμενους μήνες. Επίσης, το DevStaff ασχολείται και με hands-on events, τα λεγόμενα hack sessions, όπου εκεί εξερευνούμε διάφορες τεχνολογίες, διάφορα πράγματα όπως Docker, που αναφέρουμε εδώ, drones κλπ. Μπορεί να δει κανείς παρελθοντικά τέτοια events σαν GitHub issues. Άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι των jobs, των job ads. Αυτά βρίσκονται αναρτημένα στο job board μας στο GitHub. Γενικά υπάρχει πολλή κινητικότητα πάνω στο κομμάτι αυτό, συνέχεια έρχονται και προστίθενται νέες δουλειές. Οπότε αξίζει κανείς να ρίξει κάποια ματιά. Γενικά πάντα είναι γεμάτο το συγκεκριμένο board. Και φυσικά όταν συμμετέχουμε σε μια κοινότητα υπάρχει ένας code of conduct. Είναι περισσότερο κάποια guidelines που αφορούν τη σωστή ή την καλή συμπεριφορά μέσα σε μια κοινότητα. Το ρεζουμέ είναι ότι ας είμαστε πολιτισμένοι και να συμμετέχουμε πάντα με καλή θέληση. Και στο σημείο αυτό να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Δίνουμε πάντα κάποιο χρόνο, ένα πεντάλεπτο για ανακοινώσεις. Αν υπάρχει κανείς, μπορεί να κάνει raise hand και να πάρει το λόγο. Ή αν μειώθει κατευθείαν. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποιο, νομίζω. Οπότε, καλή συνέχεια. Ας απολαύσουμε τις παρουσιάσεις που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά
Και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Let's go. μια μικρή μόνο σήμερα, δεν είναι το τελευταίο της χρονιάς μας. Έχουμε και του Ιουλίου. Δεν το έχουμε κανονίσει ακόμα, αλλά αυτό είναι. Σωστή διόρθωση, οκ. Okay. Ωραία, οπότε ο λόγος στο Γιάννη. Και η οθόνη στο Γιάννη. Καλησπέρα σας. Και πάλι. Ωραία. Θεωρώ ότι βλέπετε την οθόνη μου και με ακούτε. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Σερμετζιάδης. Παρακολουθώ το community τα τελευταία χρόνια με λίγη συμμετοχή, αλλά είμαι με πολύ χαρά θέλησα σήμερα να παρουσιάσω αυτό το θέμα για την Go. Εργάζομαι σαν software engineer, χρησιμοποιώ την Go τα τελευταία 2-3 χρόνια και έχω κάποιες πληροφορίες να μοιραστώ που με τα χαρά και μετέπειτα να συζητήσουμε. Θα κάνω μια εισαγωγή λοιπόν στο πώς χρησιμοποιούμε concurrency στην Go, αλλά για να γίνει αυτό θα αναφέρω και κάποια πράγματα πολύ βασικά για την Go και πολύ βασικά για το concurrency. Και τι θεωρώ τελικά εγώ ότι, ή μάλλον τι είναι σαφές ότι είναι προτεραιότητα της γλώσσας και είναι προτέρημα της γλώσσας. Okay. Αυτά λοιπόν είναι τα 4 βασικά μας θέματα. Εισαγωγή στην Go, εισαγωγή στο concurrency, πώς η Go χρησιμοποιεί concurrency και γιατί τελικά να επιλέξουμε την Go για να προγραμματίζουμε. Αρχικά θα πω κάποια πράγματα για ιστορικά στοιχεία της γλώσσας. Ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2007 από την Google βάσει των αναγκών που υπήρχαν τότε και συνεχίζουν να υπάρχουν σε αυτή την εταιρεία αλλά και σε ολόκληρο το industry σταδιακά, θα έλεγα. Αναφέρω κάποια ονόματα των σχεδιαστών. Bold, όνομα για μένα είναι ο Rob Pike, ο οποίος έχει ασχοληθεί αρκετά με το concurrency, έχει υλοποιήσει κάποια features της γλώσσας προγενέστερα σε άλλες γλώσσες. Η πρώτη έκδοση βγήκε το 2013 και έκτοτε ακολουθεί ως εκτοπλίστων εξάμηνο release cycle και η τελευταία έκδοση ήταν αρχές του έτους το 1.14. Είναι open source γλώσσα, παρότι βασικός σχεδιαστής και υλοποίηση είναι η ομάδα της Google, που δουλεύει για την Google. Σημαντικό όμως να αναφέρουμε ότι η Google στην ουσία χρησιμοποιεί το public repository της γλώσσας και δεν αποτελεί το open source κομμάτι, κάποιο fork ή οτιδήποτε. Υπάρχει ένα public repository που χρησιμοποιείται και από το community και από την εταιρεία. Έχει εμπνευστεί από το CSP, Communicating Sequential Processes, ένα επιστημονικό άρθρο, όπου στην ουσία έχει περιγραφεί με μια μοντελοποιημένη γλώσσα το πώς μπορούν πολλές διεργασίες να επικοινωνούν μεταξύ τους και στην ουσία κάποια από τα εργαλεία της Go για concurrency έχουν βασιστεί σε αυτό το paper. Και αναφέρω και μία από τις γλώσσες η οποία είχε υλοποιήσει Go Routines και Channels, που θα αναφέρουμε παρακάτω, που είναι η Limbo. Είναι απλά ένα από όλα τα παραδείγματα, καθώς υπάρχουν και άλλες γλώσσες αντίστοιχα. Βασικές αρχές στον σχεδιασμό της γλώσσας ήταν η παραγωγικότητα. Βέβαια, αφορούσε, στόχος ήταν
να βελτιωθεί η παραγωγικότητα σε μεγάλα περίπλοκα συστήματα που εμπεριέχουν αρκετές διαδικτυακές επικοινωνίες και βέβαια που τρέχουν σε επεξεργαστές με πολλούς πυρήνες. Readability, το πώς αναγνώσιμος είναι ο κώδικας μας, απλότητα στη σύνταξη και μινιμαλισμός στο με πόσους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότεροι τρόποι. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι iterations γίνονται μόνο με το for. Δεν υπάρχουν άλλα constructs γι' αυτό. Επίσης, η version 1 της γλώσσας έχει οριοθετηθεί μέσα από το specification της γλώσσας και όλα τα minor versions έκτοτε ακολουθούν αυτό το specification και είναι backwards και forward compatible. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι το forward compatibility αφορά το source code και όχι το binary, που σημαίνει ότι αν ένα παλιό πρόγραμμα, αν θέλουμε ένα πρόγραμμα να τρέχει με την τελευταία έκδοση, πρέπει να το κάνουμε compile χρησιμοποιώντας την τελευταία έκδοση της γλώσσας. Ναι, επίσης πολύ σημαντικό ότι στην ουσία η ανάπτυξη μιας νέας γλώσσας από μια εταιρεία ήρθε να λύσει κάποια προβλήματα που υπήρχαν σε άλλες γλώσσες, όπως το build time. Ναι, στην ουσία σκοπεύει να μην χρειαζόμαστε να κάνουμε διάλειμμα κάτι διάρκεια που κάνουμε compile τον κώδικό μας, το οποίο δεν έχει επιτευχθεί απόλυτα από άλλες γλώσσες και αποτελεί ένα βασικό στόχο αυτής της γλώσσας. Κάποια χαρακτηριστικά, χρησιμοποιεί στατικούς τύπους που ελέγχονται κατά το compilation, περιέχει garbage collector, υποστηρίζει modules, έτσι ώστε τα dependencies μεταξύ των packages μας να ορίζονται ρητά και να ελέγχονται κατά το build time. Επίσης, έχει δυνατότητες cross-compilation από μια πλατφόρμα, από ένα λειτουργικό σύστημα σε κάποιο άλλο και σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών. Και επίσης, διατίθεται η γλώσσα σε αρκετά λειτουργικά συστήματα, σε όλα τα mainstream, θα έλεγα. Ξεκινάμε με ένα Hello World. Στην ουσία, μια εκτελέσιμη εφαρμογή χρειάζεται να ορίσει ένα main package και ένα main function μέσα σε αυτό το πακέτο. Τα γνωστά dependencies που ορίζουμε μετά το package που χρησιμοποιούμε και έτσι παίρνουμε ένα εκτελέσιμο το οποίο θα μας δώσει ένα εν προκειμένου θα μας κάνει print στο standard out ένα μήνυμα. Σημαντικό να αναφέρω ότι τα libraries για παράδειγμα δεν έχουν main function και επίσης ότι τα dependencies που ορίζουμε στο import ελέγχονται είτε στο go root που είναι ένα environment variable που χρειάζεται να ορίσουμε είτε στο go path είτε στο module path που έχουμε ορίσει. Αυτά είναι τρία environment variables που χρειάζεται να έχουμε ανάλογα το αν χρησιμοποιούμε modules ή όχι. Εν συνεχεία, πάλι ένα Hello World, αλλά εδώ θέλω να δείξω το πώς αποτυγχάνει ένα πρόγραμμα, το πώς πετάει κάποιο σφάλμα, το οποίο δεν διαχειριζόμαστε. Και έχω κάνει και μια μικρή χρήση των GoRoutines για να δούμε το πώς τα μηνύματα που παίρνουμε από το runtime, από το πρόγραμμά μας, δηλαδή όταν έχει
όταν έχει πετάξει κάποιο σφάλμα, εμπεριέχουν κάποια πληροφορία για τα Go Routines, για τα οποία θα μιλήσουμε περισσότερο παραπέρα. Εδώ παίρνουμε ένα μήνυμα ότι το πρόγραμμά μας απέτυχε, ότι ένα Go Routine με τον κωδικό 5 είχε αναλάβει να τρέξει και αυτό απέτυχε, και το stack trace των συναρτήσεων που κατέληξαν σε αυτό το σφάλμα. Έτσι, πρώιμα να αναφέρω, ας πούμε, ότι ένα τυχαίο Go routine αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το κώδικα. Δεν είναι τόσο σημαντικό για εδώ. Προχωράμε στο HTTP πακέτο. Στην ουσία είναι το πακέτο που είναι ένα ενσωματωμένο framework στη γλώσσα για... αν και ο όρος framework δεν αρμόζει στη λογική της γλώσσας αυτής, είναι στην ουσία ένα package το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε HTTP handlers, δηλαδή κάποια functions με ένα συγκεκριμένο signature, τα οποία implicitly, χωρίς να το ορίσει κάπου ο προγραμματιστής, ανατίθεται σε ένα goroutine. Οπότε εκτελούνται concurrently. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, έτσι, του HTTP package, ότι εφαρμόζει concurrency χωρίς να το ζητήσει ο προγραμματιστής, και αντίστοιχα ο HTTP client είναι thread safe, οπότε δεν απαιτεί κάποια έξτρα προσπάθεια από τον προγραμματιστή για να διαχειριστεί, για να είναι thread safe ο κωδικάς του. Εδώ ορίζω έναν HTTP handler, ο οποίος επιστρέφει ένα μήνυμα όταν κληθεί. Και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το snippet εδώ, σε αυτό το κομμάτι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο καλεί αυτό τον HTTP handler. Στην ουσία εδώ θέλω να δείξω το API που χρησιμοποιώ. Είναι σχετικά συνεκτικό και απλό, θα έλεγα. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, που είναι μια εισαγωγή στο concurrency, σε κάποιες έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε και παρακάτω. Το concurrency στην ουσία είναι μια αφαίρεση, μια αφαιρετικότητα πάνω από το πώς μοντελοποιούμε διεργασίες που τρέχουν ανεξάρτητα, και ο στόχος συνήθως είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα, πολλές διεργασίες παράλληλα, και να έχουμε άμεση απόκριση στον χρήστη στα αποτελέσματα του προγραμματός μας. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα προγράμματα που χρησιμοποιούν concurrency πρέπει να έχουν συνεπή αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία θα τρέξουν οι διεργασίες αυτές. Μία παγίδα είναι ότι μπορεί, χρησιμοποιώντας concurrency, το πρόγραμμα μας να γίνει πιο αργό αντί για πιο γρήγορο. Και δυστυχώς μία παρατήρηση είναι ότι τα σύγχρονα callbacks δεν είναι ένας ξεκάθαρος και ευανάγνωστος τρόπος για να υλοποιήσουμε concurrency. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται στην Go, και θα δείξουμε παρακάτω τι προσφέρει η Go ανταυτού. Σημαντικό να διαχωρίσουμε τις έννοιες concurrency και παραλληλισμός. Το concurrency αφορά διεργασίες που τρέχουν σε επικαλυπτόμενα διαστήματα, αλλά όχι παράλληλα, απαραίτητα. Ενώ ο παραλληλισμός σημαίνει ότι οι διεργασίες τρέχουν την ίδια στιγμή σε διαφορετικά cores του επεξεργαστή. Οπότε, χαρακτηριστικό των διεργασιών αυτών είναι ότι οι concurrent διεργασίες μπορούν να διακοπούν και να επαναξεκινήσουν, ενώ των παράλληλων διεργασιών ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητες για να μπορούν να τρέξουν
παράλληλα. Ένα χαρακτηριστικό των προγραμμάτων μας που καθορίζει το αν αυτά ταιριάζουν για χρήση παραλληλισμού ή concurrency είναι το αν τα προγράμματα μας είναι CPU bound ή IO bound. Αυτό σημαίνει ότι τα CPU bound προγράμματα στην ουσία χρησιμοποιούν πολύ τον επεξεργαστή και κατ' επέκταση χρειάζονται παραλληλισμό για να βελτιώσουμε την απόδοσή τους, καθώς ο επεξεργαστής μας δεν μένει αδρανής, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια βελτιστοποίηση χρησιμοποιώντας concurrency. Αντίθετα, τα IO-bound, οι IO-bound διεργασίες δεν βελτιώνονται απαραίτητα με παραλληλισμό, αν και σαφώς θα βελτιώνονταν, απλά επειδή η επίτευξη παραλληλισμού έχει κάποιο όριο. Στην ουσία, για τη βέλτιστη χρήση του επεξεργαστή, χρησιμοποιούμε concurrency για αυτές, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε να διαχειριστούμε την παύση του προγράμματός μας όταν περιμένει μια απάντηση από network, από system call, ώστε να αναθέσουμε κάποια άλλη διεργασία. Θεώρησα σημαντικό να αναφέρω τον scheduler του λειτουργικού συστήματος σαν ένα software component το οποίο το οποίο αναλαμβάνει να αναθέτει διεργασίες και threads σε πυρήνες επεξεργαστών. Οπότε είναι στην ουσία το layer κάτω από από την γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιούμε για να κάνει διαχείριση του χρόνου που θα αναθέσει σε έναν επεξεργαστή να εκτελέσει ένα πρόγραμμα μας ή ένα thread ή ένα process. Στην ουσία αυτό το επιτυγχάνει οριοθετώντας το χρόνο εκτέλεσης του κάθε thread, το οποίο σημαίνει ότι το thread πρέπει να διακοπεί και να επανεκκινήσει όταν ξαναέρθει η σειρά του και εφόσον έχει την κατάλληλη κατάσταση το thread αυτό, καθώς όταν ένα thread είναι σε κατάσταση αναμονής, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την εκτέλεσή του. Σημαντική έννοια είναι το context switch, το οποίο είναι η ενέργεια στην ουσία που εκτελεί ο scheduler όταν εναλλάσσει τα threads σε πυρήνες του επεξεργαστή για να εκτελεστούν. Και σημαντικό να αναφέρουμε γι' αυτό ότι είναι μια ακριβή ενέργεια η οποία και η ίδια κοστίζει σε CPU και μνήμη και ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας πρέπει να σταματήσει η εκτέλεση του προγραμματός μας. Προχωράμε στις δυνατότητες που δίνει Go για concurrency. Ελπίζω να είστε όλοι εκεί. Δεν βλέπω κιόλας. Ναι. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στο τρίτο μέρος. Αφορά στις δυνατότητες της Go για concurrency. Αυτή συνοψίζεται σε τρεις λέξεις, σε τρία keywords. Το ένα είναι το Go, που αναφέρεται σε Go routine. Το δεύτερο είναι το chan για τα channels και το τρίτο είναι το select για το select statement. Στην ουσία το go routine είναι το abstraction που δίνει go για τα threads. Ίσως αυτή η σύντομη περιγραφή μου δεν το περιγραφεί απολύτως σωστά, καθώς
ένα go routine δεν ισούται με ένα thread και εκεί είναι και η αξία του. Γι' αυτό αναφέρονται σαν οικονομικά, σαν green threads. Επίσης έχουν εμπνευστεί από το CSP paper και είναι στην ουσία η βάση για το... Τα Go routines είναι η βάση για το concurrency στη Go. Κάθε εκτελέσιμος κώδικας γίνεται, στην ουσία εκτελείται από ένα Go routine στην Go. Τα χαρακτηριστικά του Go routine είναι ότι δεν, όντας πιο οικονομικό thread, είναι ότι μπορεί ένα πρόγραμμα να ξεκινήσει δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες Go routines, τα οποία θα αναλάβει το runtime της Go να αναθέσει στα διαθέσιμα threads και CPUs. Μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι έτσι που θεωρώ χρήσιμο και το οποίο θεωρώ χρήσιμο είναι ότι η έννοια του thread pool που υπάρχει σε άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούν threads δεν υφίσταται. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει λυθεί στην Go με τα Go routines, καθώς δεν χρειάζεται ούτε να ετοιμάσουμε κάποια threads, ούτε να οριοθετήσουμε το πόσα threads θα τρέξει το πρόγραμμά μας. Αυτό το οριοθετούμε χρησιμοποιώντας κάποιο environment variable στην Go, αλλά συνήθως ακολουθείται το pattern του να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερα threads, που συνήθως ισούται με one thread per core. Ωραία, έχουμε ένα παράδειγμα εδώ που χρησιμοποιεί Go Routines. Στην ουσία αυτό το πρόγραμμα ξεκινάει 100.000 Go Routines για να κάνουν μια εργασία που θα ολοκληρωθεί σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό θα μας δείξει ότι όντως τρέχουν concurrently αυτές οι συναρτήσεις και ότι ναι, ότι τρέχουν concurrently και ότι μπορούμε να σηκώσουμε χωρίς όριο. Σημαντική παράμετρος για να το πετύχουμε αυτό είναι ότι και το call stack που ανατίθεται σε κάθε Go routine είναι δυναμικού μεγέθους και έτσι σηκώνοντας πολλά Go routines δεν χρησιμοποιούμε άσκοπα τη μνήμη του προγραμματός μας. Οπότε αν τρέξω αυτό το πρόγραμμα θα δω ότι σε 1,3 δευτερόλεπτα έχει εκτελέσει 100.000 φορές ένα function που εκτελείται για ένα δευτερόλεπτο, που παίρνει ένα δευτερόλεπτο για να εκτελεστεί. Περνάμε στο δεύτερο εργαλείο της Go για concurrency, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε Go routines να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, είτε με blocking ή non-blocking τρόπο. Είναι ένα, σαν μια δομή, σαν ένα data structure που είναι strongly typed, δηλαδή υποστηρίζει τύπους και έτσι δεν είναι, περιμένουμε συγκεκριμένο τύπο δεδομένων μέσα από αυτό το κανάλι. Και στην ουσία αυτό το εργαλείο, αυτό το κανάλι στην Go υποστηρίζει send και receive operation πάνω σε αυτό. Οπότε τα Go routines για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν shared memory για να ανταλλάξουν πληροφορίες. Χρησιμοποιούν αυτό το thread safe και synchronize, ας πούμε, εργαλείο που είναι το κανάλι για να επιτύχουν αυτό το σκοπό. Έτσι, η Go
προτείνει περισσότερο την χρήση αυτού του εργαλείου, δηλαδή την επικοινωνία μεταξύ των Go Routines και όχι την ανταλλαγή θέσεων μνήμης μεταξύ τους, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν, όπως γίνεται σε άλλες γλώσσες όπως η Java, που μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε τη τιμή μιας shared μεταβλητής και κάποιο άλλο thread να την διαβάσει. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο δεν αποκλείεται από τη Go. Υπάρχει το Sync Package, το οποίο προσφέρει τα αντίστοιχα εργαλεία, Logs, Wait Group, που χρησιμοποίησα νωρίτερα για να συγχρονίσω το main Go routine με τα child Go routines που έτρεξαν κάποιες εργασίες. Απλά ενδείκνυται και αποτελεί ένα πιο high level εργαλείο για συγχρονισμό μεταξύ Go routines. Πώς πάω από χρόνο. Ανέφερα για τα operations πάνω στα κανάλια. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Κάτι που θέλω να αναφέρω για τα κανάλια είναι ότι η χρήση του καναλιού σαν τύπο δίνει τη δυνατότητα να ορίσεις και το operation πάνω στον τύπο, οπότε με αυτόν τον τρόπο ο compiler μπορεί να κάνει διορθώσεις για το ποιοι μπορούν να γράψουν, ποιοι μπορούν να διαβάσουν από το κανάλι. Είναι κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερο value, μεγαλύτερη αξία, ας πούμε, στο τι μπορεί να σου δώσει ο compiler at compilation time, στο τι προβλήματα μπορεί να λύσει. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχω ένα απλό παράδειγμα producer-consumer, το οποίο πιστεύω ότι σε άλλες γλώσσες που δεν υπάρχουν αυτά τα εργαλεία χρειάζεται μεγαλύτερο complexity για να υλοποιηθεί. Εδώ πέρα έχουμε ένα go routine για να κάνει produce, ένα για να κάνει consume, και αυτοί επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα channel που τους έχει ανατεθεί από το main, από τη main function. Και εδώ πέρα έχω κάνει χρήση του channel operator στον ορισμό του τύπου, που με τα ωφέλη που ανέφερα προηγουμένως. Εδώ είναι κάποιοι τυχαίοι αριθμοί που παράγονται και διαβάζονται και τυπώνονται από το consumer. Τέλος, από τα τρία εργαλεία έχουμε το select statement. Στην ουσία είναι ένα control statement παρόμοιο με το switch, για να κάνουμε ενέργειες πάνω στα κανάλια, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα από ένα ταυτόχρονα. Η λογική αυτή βρίσκεται πίσω από το statement, το πώς δηλαδή διαβάζει ένα go routine θα περιμένει την απάντηση από πολλά κανάλια. Σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι έχουμε και το default case, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μπλοκάρουμε το go routine μας και να παίρνουμε άμεσα μία απάντηση από το select statement. Στην ουσία, αυτό το εργαλείο ολοκληρώνει την εργαλειοθήκη, αυτό το κομμάτι, ας πούμε, του πώς επικοινωνούν τα go routines, πώς χρησιμοποιούν τα κανάλια για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Θεωρώ ότι ολοκληρώνει έτσι αυτό το κεφάλαιο, το υποκεφάλαιο του concurrency για την Go, αλλά που είναι αυτό που τη διαχωρίζει αρκετά από τις
από άλλες, από τις περισσότερες mainstream γλώσσες. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, το πρόγραμμά μας θα διαβάσει είτε από το... είτε θα γράψει. Επίσης, στο Select μπορούμε να κάνουμε και send operations σε ένα κανάλι. Οπότε εδώ πέρα θα, είτε θα γράψεις το input, είτε θα γράψεις, είτε θα διαβάσει το output, είτε θα εκτελέσει το default case. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνει στο default case και ο λόγος είναι ότι τα κανάλια μας είναι unbuffered, που σημαίνει ότι αυτός που γράφει περιμένει αυτόν που διαβάζει για να ξεμπλοκάρει. Δεν υπάρχει buffer για να κρατήσει αυτό που θέλουμε να γράψουμε στο κανάλι. Κάτι επιπλέον είναι ότι το οποίο πέρασα και δεν ανέφερα πιθανόν, είναι ότι τα κανάλια στην ουσία χρησιμοποιούνται και από API της γλώσσας, όπως είναι λογικό. Και ένα παράδειγμα είναι το Time Package, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσεις time out, δηλαδή το να περιμένεις για ένα ορισμένο χρόνο μία απάντηση από κάποια κανάλια και να κάνεις time out ώστε να μην μπει σε deadlock, για παράδειγμα, ή να μην περιμένεις παραπάνω από όσο χρειάζεται. Okay, το live coding δεν μας βοήθησε εδώ. Ένα παράδειγμα επίσης που συνοψίζει τα παρακάτω και κυρίως το select statement είναι το να κάνουμε ένα υλοποίηση εδώ που έχω κάνει για ένα speed test, κάνοντας μια κλίση σε 3-4 γνωστά websites και παίρνοντας την απάντηση του γρηγορότερου, χρησιμοποιώντας και ένα timeout, έτσι ώστε να μην μπλοκάρω μέχρι να, αν όλα καθυστερούν πολύ. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ίσως και λόγω του streaming. Okay. Το Twitter εδώ, για παράδειγμα, φαίνεται να απαντάει γρηγορότερα από τα άλλα. Η μέθοδος ping, η συνάρτηση ping εδώ πέρα, στην ουσία κάνει μια HTTP κλίση χρησιμοποιώντας ένα go routine και επιστρέφει ένα κανάλι από το οποίο προσπαθούμε να διαβάσουμε. Οπότε, όποιο κανάλι επιστρέψει πρώτο, αναθέτουμε την τιμή του σε μια μεταβλητή που λέγεται winner. Και έτσι μπορούμε να και έτσι αποφασίζουμε ποιος είναι αυτός που απάντησε πιο άμεσα. Και φτάνουμε στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης, το οποίο δίνει λίγες περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το concurrency στη Go και γιατί τελικά τα Go routines είναι πιο αποδοτικά από τη χρήση των threads για να γράψουμε concurrent εφαρμογές. Καταρχήν, ο Go Scheduler είναι ένα component το οποίο περιέχεται στο runtime package της γλώσσας. Το runtime package κατά το compilation περιέχεται στο binary που δημιουργούμε και στην ουσία όταν εκτελείται το πρόγραμμά μας αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα go routines, να τα αναθέσει σε threads και βασικός στόχος, αυτή την απόφαση τη λαμβάνει δυναμικά λαμβάνοντας υπόψη του κάποια συμβάντα που συμβαίνουν στα go routine μας. Για παράδειγμα, όταν ένα go routine κάνει μια HTTP κλίση, το state του γίνεται... χρησιμοποιούν παρόμοια, ίσως ίδια states με τα threads, μπαίνει σε waiting state, οπότε
το core routine αυτό γίνεται deallocate από ένα thread. Το καλό όμως είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και δεδομένου ότι το context switch του go routing είναι κατά πολύ πιο οικονομικό από αυτό ενός thread, επιτυγχάνουμε βέλτιστη χρήση των threads της CPU μας και των OS threads. Στην ουσία απασχολούμε πιο αποδοτικά τον επεξεργαστή μας. Πώς επιτυγχάνεται αυτό? Ο Go Scheduler χρησιμοποιεί κάποια queues. Ένα είναι το Local Run Queue, ένα άλλο είναι το Global Run Queue. Κάθε thread έχει το δικό του Local Run Queue που περιέχει Go Routines που είναι έτοιμα προς εκτέλεση. Όταν ένα Go Routine εκτελέσει κάποιο blocking operation, τότε ανατίθεται σε ένα άλλο thread το οποίο ονομάζεται Network Poller και το οποίο θα αναλάβει όταν έχει απάντηση για αυτό το go routine να το επανατοποθετήσει στο queue που του αναλογεί, λαμβάνοντας υπόψη και το locality για να αποφύγει στην ουσία κασμίσεις και να χρησιμοποιεί ίδιο thread για την εκτέλεση κάποιου go routine. Έτσι, μια έξτρα λεπτομέρεια σημαντική βέβαια. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται, ό,τι εννοούμε context switch για τα threads, ισχύει και για τα go routines. Οπότε από αυτή την άποψη είναι μια γνωστή λογική, όμως το LRQ και το Global RunQ σε συνδυασμό με το Work Stealing που αναφέρω στην επόμενη διαφάνεια, στην ουσία επιτυγχάνουν τη βέλτιστη χρήση των threads του συστήματος και την ελαχιστοποίηση των context switches, τα οποία, όπως αναφέραμε, κοστίζουν αρκετά. Συγκεκριμένα κάποια νούμερα, ένα context switch ενός thread κοστίζει 1000 nanoseconds, το οποίο θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 17.000 instructions. Ενώ αντίστοιχα ένα go routine, όταν γίνεται context switch, κοστίζει μόλις περίπου 150 nanoseconds, περίπου στον 10ο, ας πούμε. Και στην ουσία, συνοψίζοντας, ο Go Scheduler θέλει να μετατρέψει τον περιορισμό της I.O. bound εφαρμογές μας, οι οποίες περνάνε πολύ χρόνο, απασχολούν για πολύ χρόνο τον επεξεργαστή για network κλήσεις, για system calls. Θέλει να το αντιστρέψει αυτό και να απασχολήσει με περισσότερα go routines σε ένα thread. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι θέλει να μετατρέψει το I.O. bound φόρτο σε CPU bound. Το μοντέλο λειτουργίας του Go Scheduler διαφέρει αρκετά από το OS Scheduler, καθώς ακολουθεί ένα κάτι το οποίο περιγράφεται σαν non-preemptive, στην ουσία δηλαδή δεν διακόπτει ο Scheduler την εκτέλεση των Go Routines, αλλά τα Go Routines ενημερώνουν για την κατάστασή τους και διευκολύνουν τον scheduler να λάβει αποφάσεις. Σε αντίθεση με τον νέο scheduler, ο οποίος δίνει συγκεκριμένο χρόνο εκτέλεση σε κάθε thread και διακόπτει όταν τελειώσει αυτός ο χρόνος. Γιατί να επιλέξουμε Go? Στην ουσία είναι ο τίτλος αυτού του τελευταίου μέρους.
Αρχικά έδωσα έμφαση στο γιατί τα Go Routines είναι πιο σωστή μοντελοποίηση ενός concurrent, πιο αποδοτική και παράλληλα ξεκάθαρη μοντελοποίηση ενός concurrent προγράμματος. Στη συνέχεια αναφέρω κάποια έξτρα εργαλεία της γλώσσας που βοηθούν πάλι στο concurrency, καθώς δίνουν λύσεις σε data races και deadlocks. Έτσι, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα το οποίο όταν τρέχει επιτρέπει σε concurrent διεργασίες, όπως εδώ τα Go Routines, να γράψουν σε μια θέση μνήμης. Αυτό ανοιχνεύεται από το runtime της Go, όταν του δοθεί το κατάλληλο όρισμα κατά το build ή runtime, not sure. Και αυτό είναι μια έξτρα δυνατότητα της γλώσσας για να αποφύγει τα data races, δεδομένου βέβαια ότι αυτό εφαρμόζεται κατά το runtime, πράγμα που σημαίνει ότι θα ανοιχνευτούν τα data races μόνο όταν το κατάλληλο input δοθεί στο πρόγραμμά μας. Αυτό ισχύει και για τα τεστ. Θα μιλήσει και ο Μιχάλης, όπως θυμάμαι, γι' αυτό. Και τέλος, η Go προσφέρει deadlock detection. Όπως είπαμε πριν, ο scheduler γνωρίζει το state των Go routines. Έτσι, όταν όλα τα Go routines ενός προγράμματος είναι σε κατάσταση αναμονής, αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα ότι υπάρχει deadlock, ότι ενδεχομένως κάποιο Go routine περιμένει input από κάποιο άλλο, αλλά κανένα δεν μπορεί να προχωρήσει. Σαφώς τα deadlocks μπορούν και πάλι να συμβούν παρά τα εργαλεία αυτά που μας δίνει η γλώσσα, καθώς μπορεί να έχουμε deadlock μεταξύ υποσυνόλου των Go routines. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το προσφέρει η Go, ίσως ακόμα, αλλά σίγουρα θα ήταν μια ενδιαφέρουσα προσθήκη, ώστε να γνωρίζουμε αν έχουμε ορφανά, μάλλον κολλημένα Go routines. Και ένα έτσι συμπέρασμα, ίσως υποκειμενικό, αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι λίγο πιο εύκολο να αναγνωρίσουμε deadlocks όταν χρησιμοποιούμε κανάλια παρά όταν χρησιμοποιούμε locks. Αλλά αυτό έγκυται πάντα στο τρόπο χρήσης του εκάστοτε εργαλείου. Αυτά λοιπόν από μένα. Παραθέτω κάποια links, ένα για να μπείτε και να μάθετε Go σε πολύ λίγο χρόνο, δεύτερο για να παίξετε με κάποια κομμάτια κώδικα σε ένα web tool που προσφέρει η γλώσσα, τρίτο, τέταρτο, κάποιες πολύ ωραίες παρουσιάσεις που αποτέλεσαν έτσι πηγή πληροφοριών για μένα. Και τέταρτο και πέμπτο και τελευταίο link είναι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ, πολύ ωραία σειρά άρθρων από έναν από τους σχεδιαστές της γλώσσας που αναφέρει για το scheduling και τα Go routines. Προτείνω να το διαβάσει όποιος θέλει ακόμα πιο λεπτομερείς πληροφορίες γι' αυτά. Αυτά από μένα. Περιμένω ερωτήσεις, σχόλια. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Σε κάτι την παρουσίαση, πολύ ωραία.
Έχουμε βγει λίγο από το χρόνο, οπότε να το κρατήσουμε σε μία-δύο σύντομες ερωτήσεις και όλα τα υπόλοιπα στο τέλος, που, να μην το τραβήξουμε πολύ. Οπότε, ποιος έχει κάποια σύντομη, μία-δύο ερωτήσεις και προχωράμε. Ναι, Σβέν. Έχω μία ερώτηση. Είπες το context switch time από τα συστήματα είναι 17.000 instructions ή 1.000 nanoseconds. Σε ποιο σύστημα αναφέρει αυτό? Αυτό είναι Windows, είναι Linux, είναι iOS? Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ ψηλό αυτό το νούμερο. Δεν γνωρίζω. Το χρησιμοποίησα έτσι από μια πηγή. Θεωρώ ότι είναι κάποιο τύπου μέσο όρο, αλλά περισσότερο ήθελα να εκφράσω την μείωση, ας πούμε, την αντιστοιχία. Φαντάζομαι σε ένα περιβάλλον που το context switch κοστίζει λιγότερο, ενδέχεται και το αντίστοιχο context switch των Go Routines να είναι πιο γρήγορο. Εντάξει, okay. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Αν όχι, σε αυτή τη φάση μπορούμε να περάσουμε σίγουρα στο Μιχάλη, που είναι ο επόμενος. Και σαφέστατα, αν γεννηθεί κάποια ερώτηση, ο Γιάννης είμαι σίγουρος θα μας απαντήσει. Προς το τέλος, ναι. Γιάννη, να θεωρήσω... Ναι. Okay. Ναι, με τα χαράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Μιχάλη, μπορείς να ξεκινήσεις όποια στιγμή είσαι έτοιμος. Okay, ξεκινάω το share. Λογικά πρέπει να βλέπετε την παρουσίασή μου, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, ναι, batteries included, Μιχάλη. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Θα έχουμε μάλλον πολύ, πολύ μελέτη τις επόμενες μέρες. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Εγώ με τη σειρά μου, Go λοιπόν, batteries included. Δεν θα σας πω ακόμα τι είναι αυτό. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Ζαμπετάκης, μηχανικός λογισμικού. Δυστυχώς δεν δουλεύω πάνω στην Go σε καθημερινή βάση. Ας το πούμε ότι είναι ένα χόμπι, ξεκίνησε κάποια στιγμή να δουλεύω. Πλέον τη συντηρώ ως χόμπι, μου άρεσε πολύ και συνεχίζει να μου αρέσει. Και εξού και προέκυψε η συγκεκριμένη παρουσίαση. Οπότε, τι εννοούμε με αυτόν τον όρο, Define Batteries. Λοιπόν, συνήθως στο Batteries Included αναφερόμαστε στις στάνταρ βιβλιοθήκες που υπάρχουν μέσα σε μία γλώσσα. Όπως είδαμε και με τον Γιάννη, αλλά όπως και στις περισσότερες σύγχρονες γλώσσες, αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε να το δούμε. Έτσι είναι και στην Go. Αυτό όμως που εννοώ εγώ με το Batteries είναι στην ουσία τα εργαλεία που παρέχονται μαζί με την ίδια τη γλώσσα που μας βοηθούν να γράψουμε, να τρέξουμε ή να αναλύσουμε τις εφαρμογές που γράφουμε, και είναι κάποια εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά όσο γράφουμε κάποια εφαρμογή. Όπως τα είπε πολύ ωραία και ο Γιάννης, σε μία πρόταση Go είναι μία γλώσσα ανοιχτού κώδικα, η οποία μας επιτρέπει εύκολα να κτίσουμε εφαρμογές αποδοτικές κτλ. Αλλά ταυτόχρονα, όταν αναφερόμαστε στην Go, αναφερόμαστε και σε ένα σύνολο από εργαλεία που μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε τον κώδικα που γράφουμε πάνω στην Go. Εδώ είναι μια λίστα με κάποια πολύ βασικά κάποια εργαλεία της Go. Θα δούμε πολλά από αυτά παρακάτω πιο αναλυτικά. Κάποια από αυτά που θα δούμε παρακάτω είναι στη στάνταρ βιβλιοθήκη, κάποια όχι, σίγουρα είναι επίσημα όλα και σίγουρα δεν είναι πολύ ερμανικά μεταξύ τους. Οπότε θα τα δούμε λίγο σε κάποιες συνότητες για το development του κώδικα, το πώς θα τον τρέξουμε και πώς θα αναλύσουμε τον κώδικα που γράφουμε για να δούμε πώς τρέχει. Ξεκινώντας λοιπόν, κάποια πολύ βασικά εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά μέσα στην καθημερινότητά μας, το πούμε.
Αρχικά το GoGet, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε fetch κάποια πακέτα από ένα repository και ταυτόχρονα, αν υπάρχει εξάρτηση, να προσθεθεί στο πακέτο που βρισκόμαστε. Η GoList, με την οποία μπορούμε να δούμε ποια πακέτα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, είτε σε ένα φάκελο είτε σε ένα project, και επίσης μπορεί να ελέγξει αν υπάρχει νεότερη έκδοση για κάποια βιβλιοθήκη από αυτές που χρησιμοποιούμε. Και η πολύ βασική, που πλέον χρησιμοποιείται κατά κόρον, η GoMod, η οποία κάνει διαχείριση των εξαρτήσεων, ή αλλιώς τα GoModules, όπως συχνά θα τα αναφέρονται, όπου μας επιτρέπεται με το init να ξεκινήσουμε ένα νέο project, το οποίο θα βασιστεί στα GoModules, το Tidy, με το οποίο μπορούμε να αφαιρέσουμε εξαρτήσεις από το project μας που πλέον δεν χρειάζεται, το Graph, με το οποίο θα δούμε μία αναπαράσταση των εξαρτήσεων του project μας και πώς προκύπτουν, με το why, γιατί χρειαζόμαστε μία εξάρτηση, πώς προέκυψε μία εξάρτηση στο project μας, από πού προέρχεται δηλαδή. Το vendor μας επιτρέπει να τραβήξουμε όλες τις εξαρτήσεις που έχουμε στο project και να τις κάνουμε incorporate μέσα στο ίδιο το project, σε ένα ξεχωριστό φάκελο. Και τέλος το GoMod Verify, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε verify ότι τα πακέτα που χρησιμοποιούμε δεν έχουν αλλοιωθεί για κάποιο λόγο, πάντα με βάση κάποιο hash που συντηρούν τα GoModules. Γράφοντας λοιπόν κώδικα, καταλήγουμε συνήθως σε κάτι τέτοιο, το οποίο πολλές φορές είναι άχαρο, είτε γιατί βιαζόμαστε, είτε γιατί κάνουμε λάθη. Και εκεί πέρα έρχεται η GoFMT, GoFormat, όπως τη λέμε πολλές φορές, όπου θα μας κάνει reformat τον κώδικά μας, δηλαδή θα μας μετατρέψει αυτό που είχαμε γράψει θα χρησιμοποιήσει κάποιους προτυπωμένους κανόνες, ώστε να βάλει το σωστό styling που περιμένει καθένας όταν διαβάζει Go. Αυτοί οι κανόνες είναι ενσωματωμένοι στην GoFMT, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να τους αλλάξουμε ή να προσθέσουμε δικούς μας. Συνήθως το να τους αλλάξουμε δεν είναι κάτι που συνίσταται, αλλά μπορεί να τύχει να χρειαστεί να το κάνουμε. Η συγκεκριμένη εντολή είναι συνήθως embedded σε πολλούς editors ή IDs, και on save το κάνει αυτόματα για εμάς. Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τον κώδικα που γράφουμε, οπότε άφοβα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Απλά θα αλλάξει το styling. Οπότε αφού γράφουμε και γράφουμε κώδικα, πρέπει να γράψουμε για κάποια στιγμή documentation. Όσοι γράφουν. Στην Go αυτό που προτείνεται και ακολουθείται κατά κόρον είναι ότι γράφουμε το documentation μέσα στον ίδιο το κώδικα. Και ναι, αναφέρουμε στο documentation, όχι σε σχόλια κώδικα. Αν δείτε, υπάρχει μία προτυπωμένη μορφή πώς μπορούμε να γράψουμε documentation για το package, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ένα τύπο που χρησιμοποιούμε, τις μεθόδους μας και οτιδήποτε άλλο. Οπότε, υπάρχουν και κατάλληλες εντολές όπου μπορούμε να δούμε το documentation, είτε για ένα δικό μας library, είτε για ένα της γλώσσας, είτε για κάποιο που έχουμε τραβήξει από τρίτο, κάποιον που το έχει γράψει κάποιος τρίτος. GoDoc, με την οποία μπορούμε GoDoc και το όνομα του πακέτου ή ενός τύπου ή μιας μεθόδου να δούμε κατευθείαν το documentation γι' αυτό. Με το όρισμα SRC μπορούμε να δούμε και τον πηγαίο κώδικα ταυτόχρονα με το documentation. Και με το μείον U μπορούμε να δούμε και τα unexported functions και types που υπάρχουν μέσα στο πακέτο ή στο library, εάν θέλουμε. Και τέλος υπάρχει το εργαλείο GoDoc, συντάσσεται λίγο διαφορετικά. Είναι στην τελευταία γραμμή εδώ πέρα της διαφάνειας. Όπου μας σηκώνει ένα web server στο τοπικά στο μηχάνημά μας και μας παρέχει μέσω HTML ολόκληρο το documentation μας που διαθέτουμε στο σύστημά μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, για το πακέτο context. Συγκεκριμένα έτσι είναι και αν μπείτε στο documentation της Go, χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή αν μπείτε στο package.go.dev, αν καλά είναι πλέον, θα δείτε ακριβώς την ίδια μορφή που θα μας δώσει αυτή η εντολή. Τέλος, δύο πολύ βασικά και χρήσιμα εργαλεία. Το GoVet αρχικά, το οποίο αναλαμβάνει να κάνει static analysis του κώδικά μας. Συνήθως να μας δώσει warnings, δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τον κώδικα όπως η GoFMT. Όπως warning πάνω σε κώδικα που είναι unreadable, μη απαραίτητα assignments που κάνουμε, πράγματα που τα βλέπουμε είτε
από κάποιες τρίτες βιβλιοθήκες. Εδώ στην Go υπάρχει, παρέχεται μέσω του GoVet. Και επίσης το GoLint, ο οποίος είναι ένας linter και θα μας υποδείξει style mistakes μέσα στον κώδικα, το οποίο και αυτό δεν θα αλλάξει κάτι, είναι απλά προτάσεις. Και στο GoVet και στο Lint είναι πολύ σημαντικό να το κοιτάμε, αλλά δεν είναι όπως στο GoFMT όπου το ακολουθούμε τυφλά. Θα πρέπει πάντα να ελέγξουμε τι είναι αυτό που μας προτείνεται πριν πάμε στην αλλαγή του. Και πάμε τώρα στο πώς θα κάνουμε build το κωδικά μας. Οι τέσσερις βασικές εντολές που υπάρχουν είναι η GoRun, με την οποία μπορούμε να τρέξουμε απευθείας τον πηγαίο κώδικα που θα δούμε. Η GoBuild, η οποία θα μας κάνει build την εφαρμογή μας. Η clean, η οποία θα αφαιρέσει οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί κατά το build ή για το test, όπως log files, εκτελέσιμα αρχεία, caching το test, caching των tests που δημιουργούνται και αυτά. Όπως είπε και ο Γιάννης, ένα από τα ατού της Go είναι ότι είναι cross-platform, δηλαδή μπορώ να κάνω build από ένα μηχάνημα προς κάποιο άλλο, δηλαδή αν έχετε Mac μπορείτε να κάνετε build για Windows, για Linux ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Και μάλιστα γι' αυτό υπάρχει ένα tool, το Go Tool Dist List, το οποίο μπορεί να σας δείξει ποια είναι τα διαθέσιμα cross-compile που μπορείτε να κάνετε από το μηχάνημα που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Οκ, τελειώσαμε. Φτιάξαμε τον κώδικά μας και προφανώς δεν δουλεύει. Οπότε πρέπει τώρα να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα ή να τα διορθώσουμε απλά. Αρχικά στο κομμάτι του testing υπάρχει το GoTest, το οποίο είναι το testing κομμάτι της Go. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφουμε test, τρέχουμε στην Go the test. Τα ονόματα των αρχείων είναι τα ονόματα του αρχείου περιέχουν test, τελειώνουν σε underscore test, ενώ τα function name ξεκινάνε πάντα με test, την κεφαλαίο προσοχή. Τα test τώρα στην Go μπορεί να ανήκουν είτε μέσα στο ίδιο πακέτο που θέλουμε να τεστάρουμε, είτε σε διαφορετικό, ανάλογος αν κάνουμε black box ή white box testing. Υπάρχουν φορούμενες απόψεις πάνω σε αυτό για το καθένα, σίγουρα και τα δύο δεκτά. Οπότε μπορούμε με το GoTest και το όνομα του πακέτου ή με το τελεία κάθετος τρεις τελείες να τρέξουμε τα τεστ για όλο το, folder που βρισκόμαστε, να τρέξουμε τα τεστ. Με το dash run και από δίπλα κάποιο regular expression μπορούμε να τρέξουμε συγκεκριμένα τεστ που θέλουμε μέσα από το πακέτο που βρισκόμαστε. Επίσης υπάρχουν κάποια flags που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως το sort, όπου στην ουσία δεν θα τρέξει κάποια τεστ που καθυστερούν. Αυτό δεν γίνεται με κάποιο έξυπνο, στο πούμε, τρόπο. Απλά μέσα σε κάποια τεστ μπορούμε να ελέγξουμε αν έχει δοθεί αυτό το flag, ώστε να μην τρέξουν κάποιο τεστ που δεν θέλουμε να τρέξει ή να τρέχει κάθε φορά, και το οποίο ξέρουμε ότι είναι αρκετά κοστοβόρο και χρονοβόρο. Το fail fast, το οποίο θα σταματήσει την εκτέλεση των τεστ αν αποτύχει οποιοδήποτε τεστ στην αλληλουχία μας. Το dash CPU, το οποίο θα υποδείξει πόσα threads θα τρέξουν, πάνω σε πόσα threads θα τρέξουν τα τεστ τα οποία θέλουμε. Και το parallel, το οποίο θα τρέξει παράλληλα κάποια τεστ. Στο parallel τώρα πιο συγκεκριμένα, η Go θα τρέξει όλα τα τεστ που ανήκουν στο ίδιο package σηριακά, εκτός αν χρησιμοποιήσουμε μέσα κάποιο ειδικό block κώδικα, το οποίο θα βασίζεται πάνω σε αυτό το parallel, όπου του υποδεικνύουμε ότι αυτά τα τεστ θέλουμε ή μπορούν ή πρέπει να τρέξουν παράλληλα. Οπότε θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα και αυτό το flag. Τέλος, πολύ βασικό, η Go στηρίζεται, νομίζω ακολουθήθηκε από πολύ κόσμο, σε table test, table tests. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται και σε άλλες γλώσσες, θα τα έχετε συναντήσει τα τελευταία χρόνια, όπου μπορούμε, γράφοντας ένα table από test cases, να τρέξει με ένα test, κάνοντας feed το κάθε case κάθε φορά και ελέγχοντας με βάση το input που θα πάρουμε, τι output περιμένουμε. Επίσης, πολύ συχνά θα δείτε και examples μέσα σε libraries ή σε πακέτα ή σε εφαρμογές. Είναι και αυτά test, τα οποία συνήθως είναι σε ένα folder examples, τρέχουν και αυτά μαζί με τα tests και επίσης αυτά τα tests, κάτι που δεν αναφέρω προηγουμένως, είναι ότι γίνονται και αυτά, εμφανίζονται μέσα στο document, δηλαδή στο Go Doc που είδαμε προηγουμένως,
αν υπάρχουν examples στο library που θα φτιάξουμε, θα εμφανιστούν και αυτά μαζί με το documentation. Τέλος, όσον αφορά το testing, μπορούμε να εξάγουμε το προφίλ για το test coverage και αντίστοιχα να το, με το Go Tool Cover να το δούμε είτε στην κονσόλα μας, per function και συνολικά, είτε με ένα HTML representation όπως φαίνεται εδώ πέρα, όπου μπορούμε να δούμε τι έχει τεσταριστεί, red-green, ανάλογος αν είναι τεσταρισμένο ή όχι. Συνεχίζοντας μάλλον στο Go Test, αν και είναι από μόνο του κάτι τελείως διαφορετικό και έχει πολλή θεωρία από πίσω του, είναι το benchmarking, το οποίο είναι και αυτό ένα υποσύνολο των tests. Πλέον μιλάμε για functions που ξεκινάνε με το benchmark από μπροστά, μοιάζουν πολύ με τα test, αλλά δεν θα τρέξουν. Ο σκοπός τους είναι όχι να κάνουμε assert ότι δουλεύουν σωστά, ο σκοπός τους είναι να κάνουμε benchmark την εφαρμογή μας. Εδώ έχω ένα μικρό παράδειγμα. Αριστερά είναι ένα function που υπολογίζει το Fibonacci ενός αριθμού και δεξιά είναι τέσσερα test. Είναι τα τέσσερα κάτω functions, benchmark Fibonacci για το 1, 2, 3 και 10. Αν δείτε αυτό, το κάθε ένα από αυτά θα εκτελέσει το αντίστοιχο Fibonacci, θα κάνει το αντίστοιχο Fibonacci call, αλλά αν παρατηρήσετε μέσα στο call υπάρχει ένα loop. Ο σκοπός αυτού του loop είναι ότι η Go θέλει να τρέξει το κάθε benchmark case για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο ώστε να πάρει στατιστικά ορθά αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι που εμείς μπορούμε να το τροποποιήσουμε. Υπάρχει το κατάλληλο flag, το bench time, όπου μπορούμε να το δώσουμε για πόσο χρόνο θέλουμε να το εκτελέσει, για πόσες φορές θέλουμε να το εκτελέσει. Και αυτό το b.n, όπως βλέπετε στο for loop που υπάρχει, θα αυξηθεί σταδιακά, παίρνει συγκεκριμένες τιμές, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 και ούτω καθεξής, τόσο ώστε να τρέξει τουλάχιστον για ένα second ο κώδικας που θέλουμε να κάνουμε benchmark. Το αποτέλεσμα αυτού που θα πάρουμε είναι αυτό εδώ που θα βλέπουμε παρακάτω στην κάτω εικόνα, όπου βλέπουμε για το κάθε benchmark πόσες φορές ο αριθμός, το πρώτο είναι το όνομα του test, μετά το όνομα του benchmark, ακολουθεί το πόσες φορές εκτελέστηκε μέχρι να φτάσει το 1 second, αν είναι το default ή οτιδήποτε άλλο που έχουμε δώσει, και εν τέλει πόσα nanosecond πήρε το κάθε operation. Στο κάθε operation αναφερόμαστε στη μία εκτέλεση, δηλαδή θα διαιρέσει το πόσες φορές το εκτέλεσε με το πόσο χρόνο του πήρε ώστε να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία, και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το CPU argument ώστε να δώσουμε το πόσα OS threads θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των benchmark μας. Σε αυτή την περίπτωση πάλι θα τρέξουν και τα test, οπότε είναι εδώ πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι θα τρέξουν τα test και μετά τα benchmarks και θα πάρουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Και επίσης υπάρχει και το benchmem flag, το οποίο θα μας δώσει στατιστικά σχετικά με τα memory allocations που γίνονται. Και αυτό πολύ χρήσιμο και πολύ σημαντικό. Θέλει λίγο παραπάνω προσοχή στο benchmark, κυρίως πρώτον για το πώς θα διαχειριστούμε αυτό το b.n, γιατί μπορούμε να φτάσουμε σε benchmark που δεν εκτελώνται ποτέ, είτε που δεν θα πάρουμε σωστά αποτελέσματα. Και επίσης πολύ προσοχή σε optimizations που μπορεί να γίνουν από το compiler, γιατί μπορεί να πάρουμε τελείως λάθος αποτελέσματα. Ένα επόμενο εργαλείο το οποίο στην ουσία έρχεται να κουμπώσει μαζί με το benchmarking είναι το BenchCMP, Benchmark Compare, όπου αν δείτε στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε τρέξει δύο benchmark και έχουμε εξάγει τα αποτελέσματά τους σε δύο προφίλ. Τρέχοντας το εργαλείο το Benchmark Compare θα μας δώσει τη διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Οπότε φανταστείτε το αυτό σε ένα CI tool, τι όφερες θα μπορούσε να είχε αν το κομμάτι του, το πόσο γρήγοροι θέλουμε να είναι κάποια κομμάτια της εφαρμογής μας, εάν το βλέπαμε κατευθείαν πάνω σε ένα pull request. Επιπλέον το raise flag, όπως είδατε και με το Γιάννη, Go είναι πουλάει, ας το πούμε, ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το concurrency και είναι αυτό που πολλοί ζητάνε από την Go και περιμένουν από την Go και επιλέγουν την Go. Αλλά παρόλα αυτά,
Τα race conditions είναι από τα πιο ύπουλα και άπιαστα έρωση όσοι έχουν την τύχη, την ατυχία να δουλέψουν. Είναι έρωση που μπορεί να μην τα συναντήσουμε ποτέ ή μπορεί να τα συναντάμε πολύ συχνά, αλλά να μην ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε. Παρέχοντας λοιπόν το race flag σε test, σε run, σε build install, το binary που θα εκτελεστεί θα, ναι, μεν θα μας καταναλώσει περισσότερη CPU και μνήμη, αλλά παρόλα αυτά, όταν κάτι πάει στραβά, θα μας δώσει μεγαλύτερο insight στο τι πήγε στραβά, πότε έγινε access κάποιο κομμάτι μνήμης και από ποιον και τι έγινε. Οπότε, ίσως καταφέρουμε πολύ πιο εύκολα και ανέξοδα να πιάσουμε αυτό το race condition, που αλλιώς θα ήταν αρκετά δύσκολο να το πιάσουμε. Στο τελευταίο, ίσως και πιο έτσι, advanced κομμάτι της ανάλυσης των προγραμμάτων είναι το profiling, όπου και εδώ η Go παρέχει κάποιες λειτουργίες για να κάνουμε profile την εφαρμογή μας. Στην ουσία με το profile θέλουμε να αναλύσουμε την πολυπλοκότητα και το κόστος μιας εφαρμογής, όπως για παράδειγμα τη μνήμη ή άλλα πράγματα. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να κάνουμε profile για CPU κόστος, τι γίνεται με τη μνήμη μας, το blocking στα Go routines, το mute exploitation στην εφαρμογή μας. Στο συγκεκριμένο, όταν τρέξουμε κάποιο profiling, αυτό που θα γίνει είναι ότι η εκτέλεση εφαρμογής θα σταματήσει αρκετές εκατοντάδες φορές ένα δευτερόλεπτο για να πάρει ένα snapshot του τι γίνεται, οπότε θα μας βάλει ένα overhead στην εφαρμογή μας για να πάρουμε τα αποτελέσματα. Και ο τρόπος για να κάνουμε profile είτε βάζοντας τα κατάλληλα flags μέσα στον κώδικα, να πούμε ότι θέλουμε από τώρα μέχρι την τάδε χρονική, το τάδε σημείο εκτέλεσης να κάνουμε profile, είτε μπορούμε να, κατά το testing ή το running μιας εφαρμογής, να του πούμε ότι θέλουμε να μας παράξει το αντίστοιχο προφίλ. CPU profile, memory profile και το καθεξής. Οπότε με το Go Tool pprof μετά θα μπορέσουμε να πάρουμε αποτελέσματα όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Αυτό είναι ένα δέντρο εκτέλεσης μιας εφαρμογής. Μπορούμε πολύ γρήγορα και εύκολα να δούμε τη χρήση πόρων και καθυστερήσεων στο σύστημα της εφαρμογής που τρέχουμε. Έχει αρκετά insights μέσα. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε exclude πράγματα που δεν είναι κοστοβόρο ώστε να έχουμε ένα πιο καθαρό view. Εδώ είναι το CPU profiling, τα αποτελέσματα ενός profiling για CPU usage, ένα function του πηγαίου κώδικα. Και το τελευταίο κομμάτι, κοντά στο κομμάτι του profiling, είναι το tracing. Και εδώ αντίστοιχα το κάνουμε initiate όπως το profile, όπως είπαμε, είτε γράφοντας κάποιο κομμάτι κώδικα, είτε δίνοντας το κατάλληλο flag στο test ή στο run. Στην ουσία, με το tracing μπορούμε να αναλύσουμε καθυστερήσεις που γίνονται κατά την εκτέλεση ή το life cycle ενός προγράμματος ή μια συγκεκριμένη Go routine. Κάπως έτσι είναι το αποτέλεσμα που θα πάρουμε. Στην ουσία βλέπουμε πληροφορίες για το πώς εκτελούνται οι goals, πότε τρέχει ο garbage collector, πότε υπάρχει IO blocking, είτε για το network, είτε από system calls. Το να το παράξεις είναι πολύ εύκολο σίγουρα. Το πώς θα κάνεις interpret αυτό το πράγμα, που έχει μέσα πολλή πληροφορία, είναι το δύσκολο κομμάτι και τι θα εξάγεις ώστε να μπορέσεις να βελτιώσεις την εφαρμογή σου και να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Αυτά λοιπόν είχα από μένα. Go λοιπόν, batteries included, testing, linting, benchmarking, building. Ένα που ξέχασα σίγουρα να πω, αν και δεν ξέρω σε ποια κατηγορία θα το έβαζα, ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιήσε ο Γιάννης πολύ ώρα πριν, είναι το Go Present, ένα εργαλείο που μας βοηθάει να φτιάξουμε presentations, που ήταν το εργαλείο που χρησιμοποίησες πριν, Γιάννη, για να κάνεις την παρουσίασή σου. Δεν είμαι πολύ familiar, αλλά το χρησιμοποιεί πολλοίς κόσμος. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έκανες catch-up στο χρόνο γενικά. Έχεις στάσει ακριβώς εκεί που έπρεπε να είναι. Οπότε, παιδιά, όποιος έχει κάποια ερώτηση για τον Μιχάλη, ευχαρίστως. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να κάνω εγώ μία ερώτηση. Λοιπόν,
Μιχάλη, μας παρουσίασες κάποια τρομερά, απίστευτα εργαλεία που έχει η Go. Και ήθελα να ρωτήσω, όλα αυτά δηλαδή έρχονται δωρεάν με τη γλώσσα και είναι στο στάνταρ της γλώσσας και όταν θέλουμε linter δεν χρειάζεται να ψάχνουμε ποιος είναι πιο καλός και τα λοιπά και όλα είναι integrated και δουλεύουν σαν ένα τέλεια. Γιατί ήταν απίστευτα αυτά τα εργαλεία που μας παρουσίασες. Ευχαριστώ. Γενικά δεν θέλουμε να προμοτάρουμε εταιρείες, Αντώνη, οπότε καλό είναι να μην απαντάμε για την Google. Είχαμε μια αναζήτηση στο Google, μπορείς να βρεις, Αντώνη, γρήγορα το αποτέλεσμα, αλλά κοντολογείς, ναι. Μια ερώτηση να κάνω εγώ, αλλά δυστυχώς δεν είναι προς τον Μιχάλη, είναι προς τον Αντώνη, αν έχει αλλάξει αντικείμενο πλέον και έχει περάσει τις πωλήσεις. Γιατί θεωρώ ότι η ερώτησή του ήταν... Προς τα εκεί πήγαινε ή προλύσεις, τους όλους να πείσεις κάποιους για κάτι άλλο. Μιχάλη, δεν ξέρω, είμαστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει μια ερώτηση. Να υποθέσω όχι. Θέλετε να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Βαγγέλη, είσαι έτοιμος, είσαι μαζί μας. Ναι, εδώ είμαι. Okay. Ξεκινάς άνετα, όποτε νιώθεις άνετα εσύ, όπως θέλεις. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, ξεκινάω. Βλέπετε την οθόνη μου? Μια χαρά, Βαγγέλη. Ναι. Γεια σας, αρχικά από το Άμστερνταμ. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να είμαι στο meetup αυτό. Και αν και πρόσφατα μπήκα στην κοινότητα, το remote έχει και τα καλά του. Ότι μπορούμε από το Άμστερνταμ να μιλάμε στην Κρήτη. Οπότε αυτό και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα για τις προηγούμενες ομιλίες είναι ενδιαφέρον ότι ενώ δουλεύω με Go εντατικά έχει πράγματα τα οποία και για μένα ήταν καινούρια και δείχνει και πόσο extended είναι αυτό το tooling και όλα τα θέματα του concurrency. Και ως προς το τελευταίο σχόλιο, επίσης, φαντάσου, Αντώνη, ότι όλα αυτά να είναι integrated και στον editor. Δηλαδή, πόσο πιο δυνατό εργαλείο είναι. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσω λίγο και για το τριγύρο. Γιατί γράφουμε κώδικα, αλλά και ο κώδικας αυτός τρέχει σε ένα architecture, σε μια εταιρεία. Οπότε, θα δούμε την Go από την πλευρά των microservices. Πώς κολλάνε σε ένα microservice architecture. Αρχικά ας δούμε λίγο τα microservices. Τι είναι ένα microservice? Είναι ουσιαστικά ένα process το οποίο κάνει ένα μικρό κομμάτι μιας λειτουργίας στα πλαίσια ενός μεγαλύτερου συστήματος, το οποίο όμως μεγαλύτερο σύστημα αποτελείται από παρόμοια processes. Μπορεί να είναι από 10 μέχρι 1000 ανάλογα με το αρχιτεκτονική του συστήματος. Και υπάρχουν κάποια... συγγνώμη για το... Αλλά μου είναι λίγο ένα challenge να τα κάνω στα ελληνικά, γιατί συνήθως μιλάω στα αγγλικά, αλλά οπότε συγχωρήστε με γι' αυτό. Αλλά ως προς τα implementation details, κάθε microservice έχει τη δικιά του βάση, έχει τα δικιά του μοντέλα, έχει ένα εξωτερικό API, και ουσιαστικά λειτουργεί σαν ένα κομμάτι του business logic. Και επίσης επικοινωνεί με άλλα microservices, είτε με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο. Συνήθως τα microservices τα έχουμε σε μια αρχιτεκτονική, σε μια ευρύτερη αρχιτεκτονική, σε clusters. Δηλαδή κάποια microservices που μεταξύ τους μιλάνε πιο συχνά, και τα οποία μαζί φτιάχνουν μια ολοκληρωμένη λειτουργία. Γιατί να χρησιμοποιήσει κάποιος microservices? Κάποιοι παράμετροι είναι το scalability. Εύκολα και οριζόντια και vertically. Μπορεί κανείς να τα κάνει scale, μπορεί να τα κάνει deploy ανεξάρτητα, μπορεί να τα κάνει scale ανεξάρτητα, το ένα από το άλλο, και μπορεί να τα κάνει και δυναμικά. Προφανώς μπορεί να το κάνει και με άλλα συστήματα, αλλά στα microservices είναι πολύ πιο εύκολο. Resilience, γενικά, το κομμάτι του failure. Όταν έχεις πολλά μικρά κομμάτια, άμα το ένα σπάσει, προφανώς δεν επηρεάζει ολόκληρο το σύστημα.
Επίσης, επιτρέπει πιο εύκολα να κάνει zero downtime deployments. Και επίσης, κάθε νέο release, επειδή είναι και ένα μικρότερο κομμάτι όλης της αρχιτεκτονικής, έχει και μικρότερο ρίσκο να δημιουργήσει bugs. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι η ταχύτητα για το development. Άμα έχεις ένα microservice, δεν έχεις πολλές έννοιες. Είναι αυτό το cross-cutting domain concerns. Έχεις μικρότερη code base, οπότε πιο λίγα test, πιο λίγο κώδικα να κάνει maintain κάποιος και προφανώς όλο αυτό κάνει και build πιο γρήγορα. Και ένα άλλο σημείο είναι το diversity. Γενικά, άμα έχεις μια αρχιτεκτονική microservices, μπορεί το ένα να είναι σε Java, το άλλο σε Go, το άλλο σε C++ ακόμα. Οπότε αυτό σου επιτρέπει και να έχεις και διαφορετικούς developers, αλλά να λύνεις και το κάθε πρόβλημα με τη γλώσσα που του ταιριάζει ή που είναι πιο σωστή ή πιο αποδοτική σε αυτό που πρέπει να λύσει κάποιος. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και κάποια αρνητικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, αν δεν είναι ξεκάθαρο το domain, γενικά οι αρχιτεκτονικές αυτές δεν εξελίσσονται πολύ καλά. Από την άποψη ότι τα microservices γενικά πρέπει να έχουν ένα καθαρό domain boundary, επειδή ακριβώς έχουν και τη δικιά τους βάση, δεν επικοινωνούν με άλλες βάσεις. Οπότε, άμα δεν είναι ξεκάθαρο το domain, πάλι στην πορεία θα είναι μια μεγάλη δυσκολία. Επίσης, για πολύ γρήγορες εφαρμογές, ultra low latency, επειδή τα microservices επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από το δίκτυο, προφανώς το δίκτυο συνεισφέρει σε μια καθυστέρηση. Επίσης, κάνουν το σύστημα πιο πολύπλοκο και από τη στιγμή που πάει κάποιος σε microservices, πρέπει να καταλάβει ότι δουλεύει με ένα distributed system. Και μαζί με αυτό και όλα τα στοιχεία που έρχονται με αυτά τα συστήματα, που είναι το eventual consistency, partition intolerance και επίσης και το operational complexity. Πρέπει κανείς να μπορεί να τα κάνει deploy, να μπορεί να τα παρακολουθεί και αυτό, εντάξει, άμα είναι 10, ok, αλλά άμα είναι 1000, είναι πραγματικά ένα μεγάλο challenge. Οπότε δεν είναι απαραίτητο το microservice, πρέπει να είναι μια συνετή επιλογή. Οπότε, micro ή όχι micro. Γενικά, έχει να κάνει και με την εταιρεία και την οριμότητα της εταιρείας. Τα startup, για παράδειγμα, χρειάζεται να αποδώσουν γρήγορα. Δεν είναι ξεκάθαρο, προφανώς, το business plan, το business model. Οπότε, ίσως το microservice, μια τέτοια αρχιτεκτονική, δεν είναι καλή επιλογή. Και όπως είναι και δεξιά στο διάγραμμα από τον Μάρτιν Φάουλερ, που αναφέρεται γενικά ως προς το quality, αλλά ενδιαφέρον είναι ότι στην αρχή το bad quality, που ας πούμε ότι είναι ένας μονόλιθος, είναι πιο αποδοτικό. Αλλά μετά από ένα σημείο, σε μια μεγάλη εταιρεία που έχει και πιο πολλά άτομα, σε μια εταιρεία που έχει ξεκάθαρο business plan και business model, φαίνεται ότι τα microservices αρχίζουν και φαίνεται να είναι πιο αποδοτικά. Από την άποψη ότι μπορεί να μεγαλώσει, μπορεί να έχει διάφορους developers, όχι της ίδιας γλώσσας, μπορεί να χωρίσει τα responsibilities και να δουλεύουν οι ομάδες με μικρότερο scope. Και γενικά, όπως λέει και ο Μάρτιν, σχεδόν όλες οι successful ιστορίες των microservices ξεκίνησαν από ένα μονόλιθο. Επίσης, όμως, για να κάνεις microservices, θέλει και κάποια προαπαιτούμενα. Θέλει ένα καλό CI/CD για να μπορείς να κάνεις deploy γρήγορα και εύκολα όλα αυτά τα services. Θέλει, όπως είπαμε, ξεκάθαρα domain boundaries και σε αυτό γενικά βοηθάει και πολύ και το domain-driven design, το οποίο πάει πακέτο, να το πούμε, με microservices. Θέλει καλό observability. Πρέπει να μπορείς να παρακολουθείς όλα αυτά τα processes, να ξέρεις τι γίνεται και να μπορείς να φτιάξεις ό,τι δεν πάει καλά.
Θέλει ένα καλό communication pattern, πάλι για να, ώστε κανείς να, όσο μπορεί να μειώσει το effect από το network delay λόγω της επικοινωνίας. Και επίσης θέλει και, όχι θέλει, αλλά το independence των microservices οδηγεί συνήθως και σε duplication σε κώδικα, duplication σε repos, πολλά repos, τα οποία πάλι πρέπει κάποιος να τα μανατζάρει κάπως. Οπότε άμα δεν υπάρχουν όλα αυτά, πάλι συνήθως μια ιστορία για microservice αρχιτεκτονική δεν θα πάει καλά. Οπότε γενικά οι microservices δεν είναι το, το ιερόδισκο πότηρο. Αυτό που βασικά προσφέρουν με όλα αυτά τα προαπαιτούμενα που είπαμε είναι ταχύτητα. Δηλαδή γρήγορο development speed σε μεγάλες εταιρείες, όπου το development speed είναι αυτό που τους πονάει πιο πολύ και τα cross-domain dependencies. Αλλά για να πάει κανείς σε ένα microservice architecture θέλει τεχνικά, οργανωτικά και στοιχεία από το product. Δηλαδή θέλει automation και monitoring, καλό infrastructure σε automation και monitoring. Ως προς την οργάνωση της εταιρείας, πρέπει να είναι μια εταιρεία που να έχει μια δομή η οποία να μπορεί να διαχωρίσει και να δώσει responsibility και ownership σε μικρές ομάδες, και θέλει ένα ξεκάθαρο product domain. Οπότε η microservice δεν πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή. Πρέπει κανείς να σκεφτεί καλά άμα θα πάει προς τα εκεί. Αυτό σαν μια γρήγορη εισαγωγή για τα microservices. Αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποιος τα έχει όλα αυτά και έχει αποφασίσει συνετά να πάει σε microservices. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η Go και τι δίνει η Go σε αυτό? Πρώτα απ' όλα η Go είναι statically linked. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο container, που συνήθως όταν μιλάμε για microservices και τώρα τελευταία είναι cloud, αλλά και να μην είναι cloud, πάλι τα containers νομίζω είναι ο κύριος τρόπος που δουλεύουν οι εφαρμογές μας. Οπότε επειδή είναι statically linked, θα έχει πάντα ένα deterministic container. Μπορεί κανείς να κάνει ένα minimal container from scratch. Για όσοι έχουν ασχοληθεί, συνήθως για Java και αυτά πρέπει να πάρεις και όλο το JVM μέσα ή για άλλες γλώσσες θέλει και άλλα. Αυτό δεν έχει καν SSH το container, δηλαδή δεν μπορείς καν να κάνεις SSH να μπεις. Και για την Go δουλεύει και είναι πολύ μικρό. Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις θα οδηγηθεί κανείς σε ένα dynamically linked binary και θα δούμε ένα παράδειγμα πιο μετά, πάλι είναι καλύτερη κατάσταση από ότι σε άλλες γλώσσες. Και επίσης αυτό κάνει και τους χρόνους που μαζί με κατά βάση που η Go έχει χαμηλούς χρόνους για compile και για να ξεκινήσει η εφαρμογή. Οπότε πάλι και σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο που έχουμε microservices και θα πρέπει να σταματάνε να ξεκινάνε, το κάνει αυτό πολύ πιο αποδοτικό. Ένα άλλο κομμάτι είναι τα dependencies. Γενικά το dependency management της Go είναι πολύ εύχριστο και σαν παράδειγμα εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ότι το dependency είναι απλώς το GitHub repo. Δηλαδή είναι εντελώς web dependency. Άμα υπάρχει στο GitHub, το παίρνεις κατευθείαν. Και μαζί με τα modules και τα vendor packages, είναι πολύ εύκολα να αναβαθμίσεις τα dependency σου. Μίλησαν και προηγούμενοι γι' αυτό. Απλώς ένα στοιχείο επίσης για το vendor, ότι μπορείς να βάλεις όλα τα vendor files μέσα στο binary. Οπότε αυτό σε διευκολύνει και άμα εξελιχθεί ή κάνει breaking changes στο library ή ο vendor που χρησιμοποιείς, το δικό σου θα συνεχίσει πάντα να δουλεύει, επειδή ουσιαστικά θα έχεις πάρει ένα snapshot και θα το έχεις μέσα στο binary σου. Μετά ως προς το Marshall and Marshall, που είναι το λεξιλόγιο της Go για το serializing, serialization, deserialization, η Go έχει structs, τα οποία είναι ένα structure. Ένα πολύ εύχριστο στοιχείο είναι ότι τα struct αυτά μπορεί να βάλει κανείς custom annotations, όπως είναι εδώ το JSON name που λέει, τα οποία μέσα από reflection μπορεί να τα διαβάσεις και να βάλεις διάφορη λογική.
αυτά τα annotations είναι από το standard library της γλώσσας και ουσιαστικά είναι ένα JSON object. Δηλαδή, με αυτά τα annotations, καλώντας JSON and Marshall και JSON Marshall, θα φέρει το JSON object σε αυτό το struct. Οπότε, κάνει πολύ εύκολη την επικοινωνία πάλι μέσα από το network που χρειάζεται serialization, deserialization. Και αυτό έρχεται και με τη standard library της Go. Εκτός από αυτό, επίσης, που σχετίζεται με την Google, η Go δουλεύει και natively με το protobuf, που σε περίπτωση κάποιος που δεν πάει για HTTP ή για, για gRPC, πάλι είναι ουσιαστικά όλα τα tools, όλα τα batteries included και γι' αυτό. Μετά το κομμάτι του failure. Όπως είπε και ο Γιάννης, στην Go έχουμε το panic keyword. Αυτό που θα κάνει το panic, ουσιαστικά θα κλείσει το πρόγραμμα και θα πάει πάνω στο execution stack. Δηλαδή, άμα καλέστηκε 10 επίπεδα κάτω, πάλι όλο το panic θα ανεληθεί μέχρι πάνω. Και με το recover και defer μπορεί κανείς να κοντρολάρει και να το διαχειριστεί gracefully. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε deterministic termination και επίσης σε πιο πολύπλοκα συστήματα, όπως πάλι στα microservices ή σε κάτι που τρέχει στο cloud, στο Kubernetes, μπορεί να κάνει delegate τη συμπεριφορά του συστήματος σε άλλα components. Για παράδειγμα, άμα δει κάποιος κάτι ότι κάτι δεν πάει καλά, κάνει exit το process και το Kubernetes θα το κάνει restart. Δηλαδή, ένας τρόπος και να κάνει manage το failure. Απλά αξίζει να σημειώσουμε ότι το panic πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Γενικά, δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Και η Go γενικά προτρέπει να κάνουμε handle τα errors σωστά. Αλλά εδώ αυτό το παράδειγμα, πάλι από το standard library και είναι το Marshall για το JSON. Και βλέπει κανείς ότι αυτό είναι ένα recursive call και ανάλογα με το ποιο είναι το struct του JSON μπορεί να πάει πολλά επίπεδα κάτω. Και εδώ για παράδειγμα να έχεις ένα panic και να μην χρειάζεται σε κάθε επίπεδο να κάνεις handle τα errors είναι κάτι πολύ βολικό. Ένα άλλο στοιχείο της Go στη σύνταξη είναι το type aliasing, το οποίο έχει δύο εκδοχές, το type aliasing και το type definitions, που ουσιαστικά σου επιτρέπει να ορίσεις ένα δικό σου όνομα για έναν τύπο. Εδώ, για παράδειγμα, δεξιά βλέπουμε ότι ένα array από float 64 το έχουμε ονομάσει απλώς vector. Δεν αλλάζει κάτι στο array, απλώς είναι το όνομα. Και πάνω σε αυτό το vector μπορούμε να δώσουμε μεθόδους και να δώσουμε... Οπότε αυτό είναι, για παράδειγμα, το dot multiplication από ένα vector σε ένα άλλο. Αλλά αυτό παραμένει πάντα ένα array ή slice, όπως λέει η Go, από float. Αυτό τι μας δίνει, αυτό μπορούμε να φτιάξουμε τη σύνταξή μας που να βολεύει στο δικό μας domain model. Δηλαδή, για κάποιον μπορεί το float 64 να είναι vector, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι properties ενός object, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι η τιμή. Οπότε, η σύνταξή μας μπορεί να γίνει πολύ πιο εκφραστική και να μας βοηθήσει στο να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι κάνει το πρόγραμμα. Επίσης και αυτό πρέπει να το δούμε με προσοχή, γιατί υπάρχουν πολλά anti-patterns. Αλλά γενικά, άμα το χειριστεί κανείς σωστά, μπορεί και να κάνει enforce ακόμα και το type safety. Γιατί δεν χρειάζεται να τσεκάρει πάντα άμα είναι array από floats, μπορεί να τσεκάρει ότι αυτό όντως είναι vector και όχι ένα τυχαίο array που κάπως κατέληξε στη μέθοδό μας. Ένα άλλο κομμάτι της Go είναι το performance. Η Go είναι ανάμεσα στους top performers των γλώσσων. Εδώ εσκεμένα δεν έχω βάλει κάποιο διάγραμμα, γιατί είναι δύσκολη σύγκριση μεταξύ γλωσσών. Οπότε εντάξει, πρέπει κάποιος να το ψάξει και μόνος του και είναι ανάλογα με τους αλγόριθμους. Κάποιοι αλγόριθμοι τα πάει πολύ καλύτερα, σε κάποιους πολύ χειρότερα. Απλώς ένα αξιόλογο στοιχείο είναι ότι μέσα στην Go μπορεί να κάνει κανείς να εκτελέσει και κώδικα C με το CGO και αυτό ουσιαστικά
μας επιτρέπει να κάνουμε ουσιαστικά το πιο γρήγορο που μπορούμε σε ένα κώδικα. Και ειδικά στα πλαίσια των microservices, ας πούμε ότι άμα έχουμε ένα service που θέλει πραγματικά πολύ γρήγορο execution ή θέλουμε να το να έχουμε access στο memory πολύ συγκεκριμένα, μπορούμε να γράψουμε και C. Και δεξιά φαίνεται το παράδειγμα πόσο εύκολο είναι. Κάνει κανείς include το header file και απλώς καλεί τις μεθόδους που υπάρχουν στα, που έχουν οριστεί με την, με την C σε ένα απλό main method. Επίσης, το garbage collection της Go είναι ένα από τα στοιχεία που, που τη διαχωρίζει λίγο. Τρέχει παράλληλα και το overhead είναι ελάχιστο. Πρέπει να πούμε ότι το garbage collection δεν είναι compacting σαν της Java, οπότε δεν είναι τόσο efficient, να πούμε, αλλά με σωστό memory management, το ότι τρέχει παράλληλα είναι ένα μεγάλο, μεγάλο ατού. Και επίσης παράλληλα επιτρέπει Go και με τα pointers, δηλαδή είναι σαν, σαν τη λογική της C, μπορεί κάποια να τα κάνει evaluate σαν pointers, κάποια σαν values, οπότε κανείς έχει και καλύτερο control για το, για το memory allocation. Οπότε σε ένα περιβάλλον από microservices, που όπως είπαμε κάθε microservice έχει άλλα requirements, αυτό επιτρέπει, μας αφήνει ανοιχτές επιλογές για το πόσο θέλουμε να κάνουμε optimize σε ποια σημεία. Ένα άλλο στοιχείο είναι το concurrency. Μίλησε και ο Γιάννης πριν, απλώς ένα παράδειγμα εδώ για την Go. Δεν φαίνεται το πάνω διάγραμμα δυστυχώς. Και αυτό είναι ναι, επειδή είναι PDF. Η αλήθεια είναι δεν το σκέφτηκα αυτό. Αλλά θα σας περιγράψω τι γίνεται. Έχουμε όλα τα cores που τρέχουν και στο πάνω παράδειγμα ουσιαστικά όλα τρέχουν στο 80-90% μέχρι σε κάποιο σημείο κάποιο thread κάνει κάποιο IO ή κάτι και όλα πέφτουν στο 0 και μετά σιγά σιγά ξανανεβαίνουν. Στο κάτω παράδειγμα όλα τρέχουν συνέχεια κοντά στο 90%. Αυτό μπορεί, δεν είναι out of the box με την Go, πρέπει κάποιος να το στοχεύσει, αλλά είναι σχετικά εύκολο να γίνει σε σχέση και με άλλες γλώσσες. Και επίσης στα πλαίσια ενός cloud environment με auto-scaling είναι και ένα κομμάτι που επηρεάζει και τα κόστη μιας επιχείρησης. Άλλο να τρέχουν συνέχεια στο 90% και άλλο να μια στο τόσο να πέφτουν στο 0 και να είναι idle. Και γενικά, ναι, το κομμάτι για το concurrency, η διαφορά concurrency και parallelism μίλησε και ο Γιάννης και είναι ένα μεγάλο κομμάτι στην Go. Ένα άλλο στοιχείο είναι τα functions. Τα functions στην Go είναι αυτό που λέμε first class citizens, δηλαδή μπορεί να επιστρέψει ένα function, να το πάρει σαν παράμετρο σε μια μέθοδο και αυτό επιτρέπει να κάνουμε εύκολα flows παράλληλου προγραμματισμού. Επίσης, ETL operations, extract, transform, load. Και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και functional programming, επειδή εκτός από τα pointers έχει και τα values, οπότε καλύπτει απόλυτα και immutability requirements. Και συνήθως σε ένα microservice, άμα σκεφτεί κανείς, αυτό που χρειάζεται συνήθως είναι παίρνει κάποια δεδομένα από κάπου, είτε από κάποιο message bus, από τον Kafka, είτε από μία βάση, τα μετατρέπει, τα επεξεργάζεται και τα στέλνει σε ένα άλλο microservice ή πάλι σε μία βάση δεδομένων. Ίσως αξίζει να δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό το δεξί παράδειγμα που δείχνει πόσο εύκολα είναι να χειριστούμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ορίζουμε εδώ δεξιά πάνω πάλι ένα type alias όπως πριν και λέμε ότι process θα ονομαστεί κάθε function που θα παίρνει ένα context και γενικά ένα interface. Το interface είναι σαν τα objects στην Java. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και έχουμε μια μέθοδο consume η οποία παίρνει ένα channel το οποίο περιέχει interfaces. Δηλαδή θα διαβάζουμε από αυτό το channel οτιδήποτε είναι. Δεν ξέρουμε σε αυτό το σημείο τι θα είναι. Και δίνουμε και το process. Δίνουμε δηλαδή ένα implementation αυτού του function.
Οπότε χωρίς να ξέρουμε στο consume εδώ τι object θα πάρουμε, τι θα γίνει, εξαρτάται από το ποιον θα καλέσει αυτό το function, ό,τι implementation δώσει πρέπει να καλύπτει και το interface αυτό. Και ένα στοιχείο για το context εδώ που δείχνει και τα functions, μας επιστρέφει αυτό το context object και μας επιστρέφει και το cancel. Το cancel είναι βασικά μια μέθοδος, την οποία όταν την καλέσουμε, το context θα κάνει terminate. Και πώς θα κάνει terminate, εδώ πέρα όπως μίλησε ο Γιάννης με το select, περιμένουμε είτε ένα object από εδώ, από αυτό το channel, είτε ένα από αυτό. Οπότε όταν πάρουμε το context done εδώ, σημαίνει ότι κάποιος κάλεσε το cancel. Είναι λίγο πολύπλοκο, απλώς δείχνει ότι παράλληλα, ενώ κάνουμε consume, μπορεί να είναι από Kafka αυτό, δηλαδή το channel αυτό μπορεί να είναι ένας generic Kafka consumer που να παίρνει μηνύματα από το Kafka, του έχουμε πει πώς να κάνει process και έχουμε αποφασίσει εδώ ότι άμα έχουμε error, θέλουμε να κάνουμε cancel. Και αυτό θα σταματήσει και παράλληλα το process που τρέχει σε αυτή την coroutine, το οποίο μπορεί να μας λέει κάθε δευτερόλεπτο ότι όλα πάνε καλά ή οτιδήποτε. Οπότε δίνει μια ευχέρεια όλο αυτό τα construct της Go με τα functions να χειριζόμαστε πιο πολύπλοκα και παράλληλα προγράμματα. Ένα άλλο μεγάλο στοιχείο που μίλησε και ο Μιχάλης είναι το tooling. Είδαμε όλοι πόσο ευρύ είναι και πάει μαζί και με τα conventions. Η Go γενικά έχει πολύ strict conventions και ως προς τα ονόματα και ως προς τα patterns που θα χρησιμοποιήσει κάποιος για κάποια πράγματα, για το error handling και πολλά άλλα. Και γενικά η ευκολία που δίνει αυτό είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος για να κάνεις ένα πράγμα. Δηλαδή αυτό που είπε και ο Γιάννης στην αρχή, ότι υπάρχει μόνο for για να κάνεις loop, δεν έχει πέντε τρόπους. Και αυτό είναι γενικά η λογική της γλώσσας, ότι υπάρχει ένας-δύο τρόποι να κάνεις ένα πράγμα, το οποίο εν τέλει σου κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη σαν προγραμματιστή και πιο απλά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά αφήνει ανοιχτά πράγματα, όπως είδαμε πριν, αλλά δεν αφήνει χώρο για misinterpretation, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, πάλι ως προς την ταχύτητα του development. Και επίσης είναι αυτό, clarity, maintainability και efficiency. Ένα άλλο στοιχείο με την Go και ειδικά τώρα τελευταία είναι τα frameworks. Δεξιά στο graph, για παράδειγμα, είναι τα GitHub issues για τέσσερις από τις πιο πολύ χρησιμοποιημένες backend γλώσσες, Ruby, PHP, Java και Go. Και εντάξει, βλέπουμε ότι η Go καθαρά έχει την πιο ανωδική πορεία και φτάνει πολύ κοντά στη Java. Τα issues τώρα μπορεί να πει κάποιος, εντάξει, δεν είναι απόλυτο μέτρη. Απλώς issues συνήθως κάνει κάποιος σε open source frameworks. Δηλαδή στα δικά μου repos δεν θα γράψω issue, αλλά σε ένα γνωστό repo θα φτιάξω issue. Οπότε είναι ένα ενδεικτικό, αλλά γενικά η πορεία της γλώσσας είναι ανωδική σε αυτό το κομμάτι. Και πώς μας βοηθάει στα microservices. Όπως είπαμε, στα microservices έχουμε διαφορετικά repos, πολύ duplication, οπότε είναι πολλά στοιχεία σε bootstrapping και σε common APIs που θέλουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε. Οπότε εκεί κάποια βασικά frameworks είναι πολύ βοηθητικά. Και αυτά έχει να κάνει με το tracing, με το communication ανάμεσα στα services, service discovery, το communication με εξωτερικά συστήματα όπως databases, message buses και αυτά. Και στην Bit που δουλεύω έχουμε και εμείς ένα open source framework που χρησιμοποιούμε για τα δικά μας microservices και το πατρόν. Και όπως είπα, είναι open source και προσπαθούμε και εμείς να μοιραστούμε τις λύσεις που έχουμε βρει σε διάφορα προβλήματα με την κοινότητα. Και εδώ έρχεται και γενικά η λογική της Go και όπως μιλήσανε και πριν, είναι ουσιαστικά μια open source κοινότητα η Go. Ακόμα και η ίδια η γλώσσα έχει τα issues στο GitHub, συζητήσεις για το πώς να εξελιχθεί. Εδώ είναι για παράδειγμα μια μεγάλη συζήτηση για την Go, για τα generics. Η Go είναι μια γλώσσα που δεν υποστηρίζει generics.
και υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την Go 2 να προσθέσουν. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι open source και όλη αυτή η κουβέντα μπορεί ο καθένας να πάει, να μιλήσει, να διαβάσει, να δει τι έρχεται στο επόμενο version. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο της Go. Και για να ολοκληρώσουμε, γενικά, εντάξει, Go is cool για μένα. Πραγματικά είναι ωραίο να γράφει κανείς με Go. Open source, πολύ σημασία στο open source. Δίνει μεγάλη ταχύτητα για development με όλο αυτό το tooling, με όλο αυτό το syntax, όλα αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι. Και παράλληλα έχει και πολύ καλή απόδοση. Δουλεύει πολύ καλά στο cloud, όπως και σε κάποια στοιχεία που είπαμε πριν. Είναι type safe γλώσσα, έχει καθαρή και απλή σύνταξη. Και ένα άλλο στοιχείο που δεν έχω αναφέρει εδώ, αλλά είναι ένα άλλο στοιχείο, έχει ένα πολύ εύκολο learning curve. Δηλαδή, είναι γλώσσα που εύκολα κάποιος μπαίνει και ξεκινάει να γράφει. Κάνει τα πράγματα αρκετά εύκολα. Και επίσης το standard library της γλώσσας διευκολύνει πάρα πολύ τα inter-process communication, δηλαδή αυτό που έδειξε ο Γιάννης στην αρχή για το HTTP package, τα marshalling and unmarshalling. Οπότε δίνει πολλά πράγματα έτοιμα. Δεν είναι η μόνη γλώσσα, αλλά είναι σίγουρα μια καλή επιλογή για microservices. Στο τέλος έχω κάποιες αναφορές στα θέματα που έδειξα και αυτό είναι. Δεν ξέρω αν το πήγα πολύ γρήγορα, αλλά ευχαριστώ. Βαγγέλη, ευχαριστούμε εμείς. Ήταν φοβερή η παρουσίασή σου. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι? Εντάξει, να ρωτήσω κάτι. Γενικά στην BIT έχετε, είπες ότι πολύ σωστά ότι πρώτη την πολυγλωσία με προσέξεις και τα λοιπά. Εσείς σαν ομάδα έχετε καταλήξει σε πολυγλωσία ή σε Go παντού? Πώς διαχειρίζεστε τη διάχυση της ομάδας και πάρα τη θέλω στα χέρια σε μια τεχνολογία που έχει και το λέει. Ναι, εντάξει, αυτό το ανέφερα έχοντας στο μυαλό μεγαλύτερες εταιρείες, δηλαδή σαν το Netflix, που είναι πολύ microservice based και είναι πιο multi-language. Στην BIT η αλήθεια είναι δεν είμαστε σε αυτό το σημείο scale, σε αυτό το σημείο ωριμότητας που να μπορούμε να έχουμε infrastructure για πολλές γλώσσες με microservices. Οπότε στο backend τα microservices σε εμάς είναι σε Go αυτή τη στιγμή. Προφανώς το machine learning κομμάτι και το big data κομμάτι χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες, αλλά δεν είναι στην αρχιτεκτονική των microservices. Δηλαδή, σε σημείο που να έχουμε microservices σε διαφορετικές γλώσσες, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Οπότε, ως προς την παρουσίαση, αναφερόμουν σε πολύ μεγαλύτερες εταιρείες. Και άλλη μία ερώτηση, ως παλιός τζαβάς από ό,τι θυμάμαι, πώς σου φάνηκε η μετατροπή σου σε Go? Λείψαν κάποια μόνο χαρά? Είναι επικίνδυνη ερώτηση και υπάρχει μια, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέγανε, ότι η Go είναι ο χρόνος αποθεραπείας των developers από γλώσσες σαν αυτή που ανέφερες. Οπότε, για μένα, ναι, είμαι στην αποθεραπεία. Δηλαδή, όπως είπα, είναι δυνατή γλώσσα, είναι γρήγορη, είναι όσο low level θέλει κάποιος να την κάνει, δεν υστερεί σε κάτι.
Και η σύνταξή της θυμίζει πιο πολύ γλώσσες σαν τη Python και τέτοια που είναι πιο scripting. Αλλά έρχεται με όλο το type safety. Για μένα είναι πολύ δυνατή γλώσσα και είναι πραγματικά, δηλαδή, το να γράφεις και όσο παραπάνω αποκτάς εμπειρία, μ' αρέσει σαν γλώσσα. Δεν ξέρω αν έχει αξία, αλλά δύσκολα θα πήγαινα πίσω σε Java αυτή τη στιγμή. Νίκο, δεν σου άρεσε η απάντηση? Εντάξει, αναμενόμενη ήταν για να παρουσιάζει Go και Σερμετζιάδης, μετά δεν θα ακούσει πια η Java. Νίκο, άμα μπορείς, μίλα λίγο πιο σιγά και βάλει λίγο πιο ένταση στο πουλάκι που έχεις εκεί πέρα. Όχι, εντάξει, αλλά στο τέλος, όπως είναι και με τα microservices, δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Αντίστοιχα και η Go και οι γλώσσες, εντάξει, είναι σε κάποιο σημείο καλή μια γλώσσα, αλλά συνήθως μπορείς να τα κάνεις με διάφορες γλώσσες. Δηλαδή, εντάξει, και το μέγεθος του container είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο. Νομίζω το μεγαλύτερο ατού της Go είναι η ταχύτητα στο development. Δηλαδή, με όλο αυτό το tooling, με όλα τα conventions, κάνει τα πράγματα πολύ πιο, αυτό που λέμε, straightforward. Επίσης, αν έχουμε ερωτήσεις και προς άλλους ομιλητές, επειδή πριν δεν είχαμε χρόνο, ειδικά στην πρώτη ομιλία, μπορεί όποιος θέλει και τώρα. Δεν έχουμε τον παπά να ζωντανέψει λίγο τα αίματα εδώ πέρα. Αυτό είναι αφού κλείσει το recording. Θανάση, κλείσω το recording. Άμα τελειώσαμε με τις σοβαρές ερωτήσεις και θέλετε να το χαλάσουμε, ευχαρίστω να το σταματήσω. Μου λέτε και εκτελώ άμεσα. Γιατί βλέπω και ο Κώστας, τον βλέπω χαμογελαστό και είναι έτοιμος να χυμίξει. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Ειρήνη. Ωραία, ας κλείσουμε λοιπόν το recording. Τελείωσε. Ωραία. Τα επίσημα. Στον επόμενο τόνο το recording σταματάει.